Ασυμβίβαστη πολιτική προσωπικότητα ταυτισμένη με τους αγώνες ενάντια στη Χούντα, διώχθηκε ως ολίγη και αντιστάθηκε με σθένος. Ο Σίφης Βαλιράκης, που έφυγε χθες σε ηλικία 78 ετών, υπήρξε από τα νεανικά του χρόνια ένα ανήσυχο πνεύμα. Δεν έχω καμιά ενημέρωση το πώς θα καταρτιστεί η λίστα. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να συμμετέχω σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Τελικά αποσύρθηκε, αλλά έμεινε πάντα πολιτικά παρόν. Γεννημένος το 1943, στα χρόνια της επταετίας της Χούντας εντάχθηκε στην αντίσταση και στο ένοπλο παρακλάδι του ΠΑΚ. Το καθεστώς της 21ης Απριλίου τον συνέλαβε το 1971 για βομβιστικές επιθέσεις, τον φυλάκισε στο ΕΑΤΕΣΑ και τον βασάνισε φρικτά. Ο ίδιος κατάφερε να αποδράσει κόβοντας τα κάγκελα του κελιού του. Επιχείρησε να διαφύγει στη Γιουγκοσλαβία, κρυμμένος στη στέγη ενός τρένου, όμως για κακή του τύχη το τρένο σταμάτησε για ανεφοδιασμό στα σύνορα. Οι προβολείς τον εντόπισαν με αποτέλεσμα να συλληφθεί για δεύτερη φορά και να οδηγηθεί στις σκληρές φυλακές της Κέρκυρας. Θυμάμαι την αποδρασή μου από τις φυλακές της Κέρκυρας τη νύχτα της 19ης Μαΐου 1971. Θυμάμαι το νυχτερινό πέρασμα στα παγωμένα ρεύματα, κολυμπώντας το στενό από την Κέρκυρα στην Αλβανία, τη σύλληψή μου από τη συνοριακή περίπολο των Αλβανών στρατιωτών, έγραψε ο ίδιος σε παλαιότερο άρθρο του. Με παρέμβαση του Ανδρέα Παπανδρέου αφέθηκε τελικά ελεύθερος και αφοσιώθηκε στον αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Συγκινητικό είναι το τελευταίο αντίο του Κάρολου Παπούλια. Τον φαντάζομαι να οδηγεί το φουσκωτό του ψάχνοντας αυτό που κυνηγούσε, ελευθερία. Δεν θα άντεχα ποτέ να σκεφτώ ότι ο Σίφης θα φύγει από τη ζωή πιο γρήγορα από μένα και του έχω θυμώσει για αυτή την τελευταία απόδραση από τη ζωή. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Χανίων με το ΠΑΣΟΚ το 1977, ενώ διετέλεσε υφυπουργός μεταφορών, υφυπουργός πολιτισμού με αρμοδιότητα τον αθλητισμό και υπουργός δημόσιας τάξης. Μια ιδιαίτερη πολιτική στάση του Σίφη Βαλιράκη ήταν ότι το 1992 είχε ψηφίσει λευκός στην κύρωση της συνθήκης του Μάστριχ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν υπέρηχαν ταχθεί ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Συνασπισμός και Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Μαχητικός εμφανιζόταν και για τα θέματα των Χανίων. Δεν προωθώ κανένα. Απαιτώ. Έχει γίνει ο διορισμός. Απαιτούσα επί δύο χρόνια διορισμό διευθυντή, Χανιώτη διευθυντή. Στον Άδη. Ανήσυχος και πολιτικά παρόν μέχρι τέλους, ο Σίφης Βαλιράκης με άρθρο του που δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου για την επανέναρξη των διερευνητικών Ελλάδας-Τουρκίας, τόνιζε ότι ο διάλογος για τον ορισμό των οικονομικών ζωνών μπορεί να είναι ανεκτά ασφαλής για τα εθνικά συμφέροντα, μόνο αφού η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Στην ύφεση, στην ανεργία και στην πείνα θέλει υπέρβαση. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και μάλιστα όταν έχουμε προβληματικό πολιτικό σύστημα. Ο Σίφης Βαλιράκης ήταν παντρεμένος με τη ζωγράφο Μίνα Παπαθεοδόρου, την οποία λάτρευε και μαζί της απέκτησε δύο παιδιά.